Καλησπέρα παιδες, είμαι ο Identical Mark και σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς μπορούμε να κάνουμε κοφτές αλλαγές μόνο με τα cues. Δηλαδή, πατώντας στο deck B το Q1, ενώ παίζει το deck A, να σταματάει το deck A και να ξεκινάει το deck B. Λοιπόν, θα το δούμε λίγο στην πράξη. Παίζει το deck A, ωραία. Πατάμε το Q2, αυτόματα σταματάει το Q1, το deck 1 να παίζει και παίζει το deck 2 και ούτω καθεξής. Καταλάβατε τι κάνω? Ωραίο και χρησιμότατο σε όσους παίζουν ελληνικά. Ελπίζω να με δίνουν μόνο. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς το στείλουμε όλο αυτό. Λοιπόν, μία προειδοποίηση πριν το εξηγήσω. Πρέπει όπως και δίποτε να χρησιμοποιήσω modifiers, γιατί αυτό το MIDI mapping θα πρέπει να μπει σε δεύτερο layer, ας το πούμε. Σε ένα δεύτερο layer των cues. Γιατί είναι κόλπο το οποίο δεν το χρειαζόμαστε στη συνέχεια. Θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε κάποια λούπα, θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε άλλα πράγματα με τα cues. Δεν θα κάνουμε πάντα κοφτές αλλαγές. Οπότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ένα layer ακόμα με modifier, ώστε να μπορούμε να χρησιμοποιούμε και αυτό με τις κοφτές αλλαγές με τα cues, αλλά και τα κανονικά cues για οποιασδήποτε άλλες χρήσεις θέλουμε. Λοιπόν, και αναγκαστικά τα κουμπιά που θα βάλουμε τους modifiers επάνω πρέπει να έχουν φωτάκι, να έχουν κάποιο LED να ανάβει, γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι έχουμε ενεργοποιήσει το συγκεκριμένο πράγμα. Άμα δεν το ξέρουμε, είναι επίφοβο. Δεν λέω ότι δεν θα κάνει τη δουλειά, απλά είναι επίφοβο, μην νομίζουμε ότι έχουμε ενεργοποιήσει κάτι και δεν το έχουμε ενεργοποιήσει τελικά. Λοιπόν, να ξέρετε ότι είναι πολλές εντολές και να ξέρετε επίσης ότι αν μπείτε στη διαδικασία να φτιάξετε για 4 decks είναι... Πόσες εντολές είναι? Είναι 6848 επί 4 μας κάνει 192 νομίζω, αν δεν πατάνε τα μαθηματικά μου. Λοιπόν, είναι 192 εντολές για όλα τα cues, για 4 decks. Λοιπόν, πάμε να δούμε πρώτα πώς βάζουμε τους modifiers. Λοιπόν, για τις ανάγκες του MIDI mapping, έχω βάλει 2 modifiers, modifier 2 και modifier 1, και έχω βάλει μόνο 2 cues στο deck A και στο deck B, γιατί δεν ήθελα να το κάνω 5 σελίδες. Ναι, και να εξηγώ συνέχεια το ίδιο πράγμα. Δεν είχε και νόημα. Λοιπόν, πάμε να δούμε πρώτα πώς βάζουμε το modifier σε toggle. Δηλαδή, όταν το πατάμε μια φορά να ανάβει, να ενεργοποιεί το modifier, και όταν το πατάμε δεύτερη φορά να απενεργοποιεί το modifier. Λοιπόν, ξέρουμε που είναι εντολές. Modifier 1, 2 έως 8. Λοιπόν, modifier 1. Το βάζουμε. Modifier condition, μη ενέσω 0. Αυτό είναι απαραίτητο. Γιατί όταν πατάμε το κουμπί, το tractor πρέπει να δει σε τι value είναι ο modifier. Λοιπόν, μη ενέσω 0, δηλαδή αν ο modifier 1 ισούται με 0, set to value 1. Αυτό για να λειτουργήσει, ωραία, type of controller button, interaction mode, direct. Δηλαδή, αυτή την εντολή θα δώσεις, άμα είναι στην τιμή 0. Κάνουμε ένα duplicate και πάμε από κάτω και αντιστρέφουμε αυτές τις δύο εντολές, αυτές τις δύο τιμές. Εκεί πέρα που ήταν 0 βάζουμε 1 και εκεί πέρα που ήταν 1 βάζουμε 0. Ωραία. Και με αυτόν τον τρόπο φτιάχνουμε toggle σε modifier, να ανάβει και να σβήνει. Λοιπόν, και αυτό εδώ πέρα
είναι το κουμπάκι, είναι τα φωτάκι. Είναι η out εντολή. Ωραία. Για να βλέπουμε αν είναι ενεργοποιημένο ή αν δεν είναι ενεργοποιημένο. Και το ίδιο είναι για το modifier 2. Μη 2 ίσο 0. Βάλε τιμή 1. Και άμα είναι στην τιμή 1, βάλε το 0. Λοιπόν, αυτό μας χρησιμεύει, μας χρησιμεύουν οι modifiers, γιατί πάνω σε αυτά, οι modifiers θα χρησιμοποιηθούν για το position του crossfader και για τα play pause. Λοιπόν, πάμε να δούμε πρώτα τις εντολές. Λοιπόν, ωραία. Θα το βάλω εδώ πέρα. Είναι, ωραία. Αυτό εδώ πέρα τώρα είναι στο deck B το hot Q1. Ωραία. Λοιπόν, πρώτη εντολή, select set store hot Q. Είναι add in track tech Q select set store hot Q. Μας βγάζει αυτό εδώ πέρα. Type of controller. Κουμπί, button, interaction mode, hold, set to value, hot Q1. Και assignment, deck B. Ωραία, δηλαδή αυτό εδώ πέρα είναι το hot Q1 για το deck B. Αυτή εδώ η εντολή, hot Q1 type, είναι το LED που ανάβει όταν έχουμε βάλει σε οποιοδήποτε κομμάτι που παίζει στο deck B το hot Q1. Δηλαδή άμα το κομμάτι που παίζει στο deck B έχει hot Q1, τότε θα ανάψει το φωτάκι. Άμα δεν έχει, δεν θα ανάψει. Και το λέει αυτή είναι track deck Q hot Q1 type. Δεν είναι η εντολή add out. Δεν είναι αυτή εδώ η εντολή. Να το θυμάστε αυτό. Είναι άλλη εντολή για το φωτάκι των hot cues. Δεν είναι το αντίστοιχο add out της εντολής. Σε πολλά κουμπιά, όπως το play pause, βασικά σε όλα τα κουμπιά σχεδόν, η εντολή που για να ανάψει το φωτάκι είναι η αντίστοιχη εντολή add out της εντολής που έχουμε βάλει. Αλλά εδώ πέρα δεν λειτουργεί έτσι. Δυστυχώς. Το έμαθα με τον δύσκολο τρόπο. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι το hot Q1. Λοιπόν, το position είναι το position του crossfader. Ωραία. Και εδώ πέρα χρησιμοποιούμε και το πρώτο modifier. Μάλλον το χρησιμοποιούμε το modifier 2 για πρώτη φορά. Λοιπόν, γιατί το βάζουμε αυτό. Λοιπόν, το βάζουμε. Το βάλω εδώ αυτό για να καταλάβετε. Λοιπόν, έστω ότι παίζει. Ωραία. Λοιπόν, βλέπετε τώρα. Εδώ πέρα η θέση του crossfader είναι τέρμα αριστερά. Ωραία, είναι μόνο στο deck A. Δεν είναι καθόλου. Δεν θα ακουστεί καθόλου το deck B. Λοιπόν, πατώντας το deck B, το crossfader πάει στη μέση. Ωραία. Λοιπόν, γιατί το έβαλε εκεί πέρα. Οι πιο πολλοί DJs παίζουν με τον crossfader στη μέση και ανεποκατεβάζουν μόνο τα volume faders. Ειδικά άμα παίζουμε με 4 decks, δεν υπάρχει λόγος να μετακινήσεις το crossfader καθόλου, το να απενεργοποιείς απλά. Και δουλεύεις μόνο με τα volumes. Λοιπόν, μία παρένθεση. Σε αυτό το MIDI mapping, αντί να βάλουμε crossfaders, ωραία, να βάζουμε τον crossfader στην τιμή 0.50-0.500, μπορούμε να δουλεύουμε, να αλλάξουμε τις εντολές και να τις βάλουμε στα volume faders. Δηλαδή να κατεβάζουμε τέρμα κάποιο volume fader που θέλουμε, με εντολή. Και θα δουλεύει πάλι με τον ίδιο τρόπο. Λοιπόν, position. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, καταπληκτικά. Λοιπόν, και το έχω βάλει στην τιμή μη 2 ίσον 1, ώστε αυτό το πράγμα να δουλεύει μόνο όταν έχω ενεργοποιήσει το modifier. Δηλαδή, άμα έχω ενεργοποιημένο το modifier, πατώντας το Q1,
στο deck β, θα πάει τη θέση του crossfader, θα την πάει στη μέση, αναγκαστικά. Ωραία, ενώ άμα το έχω απενεργοποιημένο, το modifier 2, η θέση του crossfader δεν θα αλλάξει με τα Qs. Δηλαδή θα δουλεύουν σαν κανονικά Qs. Λοιπόν, δεν έχω βάλει modifier στο Q, γιατί δεν χρειάζεται. Τα Qs θα συμπεριφέρονται σαν Qs όπως και να έχει. Είτε με ενεργοποιημένο το modifier, είτε απενεργοποιημένο το modifier, θέλουμε να, όταν πατάμε το Q να πηγαίνει στο Q που θέλουμε. Ωραία. Αν θα χρησιμοποιήσουμε κάποιο modifier, θα είναι για να χρησιμοποιήσουμε το ίδιο κουμπί, για να είναι και delete. Δηλαδή όταν μη 3 ίσον 0 να είναι ενεργοποίηση του Q, και όταν μη 3 ίσον 1 να είναι delete του hot Q. Λοιπόν, αυτό είναι, το έχουμε δείξει στα αρχικά βιντεάκια. Λοιπόν, όσο εδώ καλά, αυτές είναι οι εύκολες εντολές σχετικά. Λοιπόν, εδώ πέρα που είναι το zoom της υπόθεσης, είναι στα play pause. Ωραία. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Θέλουμε, όταν πατάμε το κουμπί του hot Q, να ενεργοποιείται αυτόματα και το deck B. Δηλαδή, στο κομμάτι που έχουμε στο deck B, πατάμε το hot Q1, αυτόματα ξεκινάει το deck να παίζει από το hot Q1. Αντίστοιχα από το hot Q2, hot Q3 και πάει λέγοντας. Λοιπόν, τώρα, τι γίνεται όμως. Θέλουμε ταυτόχρονα, με το που το πατάμε το hot Q, να σταματάει να παίζει το άλλο deck αυτόματα. Οπότε, play pause είναι deck common εδώ πέρα, κάτω από το unload. Λοιπόν, και εδώ πέρα θα δουλεύει, θα βάλω modifier. Modifier condition, μη 2 ίσον 1, γιατί έχουμε θέσει το μη 2 1 για το deck B. Ωραία. Μη 2 ίσον 1, type of controller button, interaction mode direct, δεν το θέλουμε σε toggle, γιατί άμα το έχουμε σε toggle και είναι ενεργοποιημένο στο modifier, την πρώτη φορά θα ξεκινήσει το deck να παίζει, τη δεύτερη θα σταματήσει, την τρίτη θα ξεκινήσει και πάει λέγοντας. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Ενώ με το direct, όσες φορές και να το πατήσουμε, μόνο θα ξεκινάει, δεν θα σταματάει. Και είναι αυτό που θέλουμε. Λοιπόν, deck assignment B. Δηλαδή, αυτό λειτουργεί και θα ξεκινάει το deck B. Λοιπόν, από κάτω είναι το ίδιο, η ίδια εντολή. Το μόνο που αλλάζει είναι ότι το deck assignment είναι για το A και set to value 0. Ωραία. Αυτές τις δύο εντολές μπορείς πολύ εύκολα να μπερδευτείς και να γίνει κάτι λάθος και να μην σου δουλεύει. Μην τρελαθείτε άμα σας βγει κάτι λάθος και δεν σας δουλεύει. Απλά δείτε αν έχετε μπερδέψει ή αν έχετε ξεχάσει κάποια εντολή. Γιατί και εγώ την πρώτη φορά που το φτιάξα, άλλα αντάλλον δουλεύαν όλα. Μετά έκατσα και είδα ότι έχω μπερδέψει τα 0 και τα 1. Λοιπόν, και όλο το MIDI mapping τώρα είναι αυτό εδώ, ότι πάλι modifier condition, μη 2 ίσον 1, type of controller button, interaction mode direct και set to value 0, assignment deck A. Δηλαδή, όποτε θα πατάω το κουμπάκι, εσύ θα μου ενεργοποιήσει το deck B, θα μου απενεργοποιήσει το deck A και θα ξεκινήσει από το hot Q1, hot Q2 μετά, hot Q3, hot Q4. Λοιπόν, και το phase sync. Τι είναι το phase sync τώρα? Λοιπόν, υπάρχουν δύο ειδών sync στο tractor. Το tempo sync, που είναι τα BPM. Ωραία, δηλαδή όταν θα το ενεργοποιήσεις θα σου κάνει αυτόματα ίδια BPM με το κομμάτι που είναι master πριν, που ήταν master. Ωραία. Μία παρένθεση τώρα.
Και γι' αυτό μπορεί να με βρίσουν πάρα πολύ παλιοί. Και πάρα πολλοί που δεν ξέρουν τίποτα από controllers, από MIDI mapping, από οτιδήποτε. Οποιοδήποτε κουμπί πάνω σε ένα controller μπορεί να χρησιμοποιηθεί για sync. Οποιοδήποτε. Ό,τι θέλουμε βάζουμε. Και μπορεί να ξυλώσω και εγώ όλα τα κουμπιά από τον controller μου και όλα να δουλεύουν και ό,τι μείνει το ένα κουμπί να δουλεύει για sync. Και ας γράφει play. Και ας γράφει Μίτσος, Βαγγέλης Κώστας. Τυχαία ονόματα. Λοιπόν, κλείνει παρένθεση. Λοιπόν, το face sync τώρα τι είναι. Το face sync είναι κάτι πολύ απλό. Όταν παίζει ένα κομμάτι, ωραία, βλέπουμε εδώ πέρα στο tractor, τα BPM, ωραία, έχουν και τα αντίστοιχα grids. Εδώ πέρα. Αυτά εδώ πέρα ονομάζονται grids. Είναι beat grids βασικά. Ωραία. Και καθορίζουν πού είναι η μπότα. Ας πούμε τώρα. Καθορίζουν πού είναι η μπότα στο περίπου. Λοιπόν, και θέλουμε, όταν ξεκινάει, όταν παίζει το κομμάτι, ωραία, το επόμενο κομμάτι που θα ξεκινήσει, να κάτσει ακριβώς πάνω στην μπότα. Για να ακουστεί, για να ακουστεί καθαρή αλλαγή, καθαρό το κόψιμο. Για να είναι πολύ καθαρό το κόψιμο. Και γι' αυτό έχω βάλει face sync, γιατί το face sync κάνει αυτή τη δουλειά. Πατάει πάνω στην μπότα. Και είναι αυτό που θέλουμε. Είναι το αντίστοιχο του snap. Μόνο που μπορείς να μην έχεις ενεργοποιημένο το snap και να δουλεύεις μόνο με τα cues, να είναι μόνο τα cues έτσι. Εγώ προσωπικά έτσι το έχω κάνει και στο κανονικό MIDI mapping. Και με αυτόν τον τρόπο, επειδή δεν έχουμε tempo sync, ωραία, μπορούμε να μιξάρουμε είδη τα οποία, τουλάχιστον να κάνουμε κοφτές αλλαγές σε είδη τα οποία έχουν λίγο, έχουν μια διαφορά στα BPM. Δεν λέω να μιξάρουμε slow, chill out με psychedelic, να πηγαίνω από τα 100 στα 140 ή από τα 100 στα 150, αλλά κάποια πράγματα για να μην χρειάζεται να δουλέψουμε με pitch faders και τα σχετικά ή δεν θέλουμε να πατήσουμε το sync. Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε την αλλαγή έτσι, εντελώς κοφτή και στο sync πλην 3% δεν καταλαβαίνεις και τη διαφορά στα BPM ιδιαίτερα. Να το έχετε και αυτό στο νου σας. Λοιπόν, ουσιαστικά, παιδες, αυτό είναι το MIDI mapping. Να ξέρετε ότι μιλάμε για 192 εντολές συνολικά για 4 decks και 8 hot cues ένα deck είναι 192 εντολές. Αν προσθέσετε και το ότι θα βάλετε κάποιο delete για τα ίδια κουμπιά ή αν θα βάλετε κάποιο freeze mode πάλι για τα ίδια κουμπιά, γιατί συνήθως τα hot cues είναι σε τετράδες και από πάνω ή από κάτω θα υπάρχει κάποια άλλη τετράδα, μιλάμε για πάρα πολλές εντολές στα ίδια κουμπιά. Οπότε έχετε το νου σας. Λοιπόν, αυτά από μένα. Ήμουν ο Identical Mark και περιμένω απόψεις, προτάσεις, σίγουρα παρατηρήσεις, γιατί ξέρω ότι δεν τα λέω τόσο αναλυτικά όσο θα έπρεπε. Και περιμένω βασικά και ιδέες, τι θέλετε να φτιάξω, τι έχετε στο νου σας, για να δούμε αν γίνεται. Ωραία. Λοιπόν, αυτά από μένα. Δεν ξέρω τι θα φτιάξω την επόμενη φορά. Ίσως κάτι με εφέ. Λοιπόν, είστε πανηδί. Identical Mark, over and out.